Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να τα εδώ και θα ήθελα να σκάσω όσο σε άλλο να βίντεο στο κανάλι. Σήμερα για εσάς έχω να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο στο κανάλι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω πώς θα πάει. Bear with me, άμα είναι καλό αφήστε κανένα σχόλιο, άμα δεν είναι καλό αφήστε κανένα σχόλιο. Like, share, subscribe και όλα αυτά τα καλά πράγματα, κλασικά, ναι. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο δεν θα είναι ακριβώς gameplay, αλλά θα είναι κιόλας, θα μιλήσουμε για ένα game. Το game αυτό λέγεται 7 Days to Die. Δεν θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις προφανώς και θα δώσω τις απαντήσεις τις οποίες ξέρω να δώσω. Ταυτοχρόνως, αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσω, θα βγάλω βασικά τη μάπα μου από την όλη φάση και θα δείξω λίγο gameplay το οποίο θα το έχω βάλει fast forward για περίπου 10 με 15 λεπτά, το όσο θα κρατήσει το βίντεο, έτσι ελπίζω να απολαύσετε αυτό που έχετε να δείτε. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Ναι, τέρα, τι είναι το 7 Days to Die, δεν το ξέρω. Το 7 Days to Die λοιπόν είναι ένα game το οποίο δυστυχώς πέρασε πολύ κάτω από το ραντάρ του gaming world ουσιαστικά. Γιατί βγήκαν κάποια games παρόμοια με αυτό τη στιγμή που βγήκε και αυτό το game. Το 7 Days to Die είναι ένα game το οποίο είναι ακόμα σε αλφα version και ας έχει βγει εδώ και αρκετά χρόνια μπορώ να πω και τους λόγους θα τους εξηγήσουμε στο σύντομο μέλλον. Τι είναι λοιπόν το 7 Days to Die, τι genres έχει συνδυάσει, τι είναι ακριβώς αυτό το game. Πρώτον, το game αυτό είναι ένα survival game που σημαίνει ότι υπάρχουν οι κλασικές μπάρες. Ζωή, φαγητό, survival, νερό, στάμινα και όλα αυτά τα καλά πράγματα τα οποία πέφτουν καθώς κάνεις πράγματα, καθώς τρως damage και ανεβαίνουν καθώς χυλάρεσαι, καθώς κάνεις άλλα διάφορα πράγματα για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Νούμερο 2. Ένα από τα πράγματα που έχει βάλει είναι τα zombies. Το κύριο λοιπόν μέλημά σου στο game αυτό είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου εναντίον των zombies. Τι zombies υπάρχουν, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που πρέπει να ξέρετε για την αρχή είναι ότι το στυλ των zombies είναι αυτά τα αργά zombies τα οποία βλέπεις τύπου Walking Dead και το καθεξής. Δεν τρέχουν εκτός από εξαιρέσεις μερικών ζώων zombies, παραδείγματος χάρη σκυλιών. Νούμερο 3. Είναι ένα crafting sandbox building game ή αλλιώς Minecraft. Μπορείς να κραφτάρεις διάφορα πράγματα, μπορείς να χτίσεις διάφορα πράγματα, μπορείς να φτιάξεις διάφορα blocks, να τα κάνεις reinforce. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι υπάρχει βαρύτητα. Πράγμα που σημαίνει ότι άμα βάλεις ένα block στον αέρα ή χωρίς να υπάρχει κάποιο στρίγμα, προφανώς θα πέσει κάτω και θα διαλυθεί. Νούμερο 4. Χώρο. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, ουσιαστικά in game, όλα τα zombies ασχέτως καταστάσεων τρέχουν. Και όταν λέμε τρέχουν, εννοούμε τρέχουν. Δεν μπορείτε να κάνετε το hit and run που μπορείτε να κάνετε το πρωί πολύ εύκολα. Πρέπει να είστε πολύ γρήγοροι σε αυτά που θα κάνετε και πρέπει να κάνετε conserve το stamina σας, γιατί άμα έχετε πέσει πολύ στο stamina, ό,τι μίλι όπλο έχετε, δεν θα κάνετε το ίδιο damage που θα έκανε άμα είχατε λίγο παραπάνω. Επίσης, κάτι που προσθέτει παραπάνω elements στο horror ουσιαστικά είναι ότι κάθε 7η νύχτα και κάθε πολλαπλάσιο της 7ης νύχτας, παραδείγματος χάρη κάθε 7η νύχτα, κάθε 14η νύχτα, κάθε 21η νύχτα και ούτω καθεξής, θα υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσα να καλέσω Blood Moon ουσιαστικά βάση. Ο ουρανός λοιπόν από τις 9 η ώρα το βράδυ, αυτή την 7η νύχτα, γίνεται κατακόκκινος, ή να λέμε κατακόκκινος, εννοούμε κατακόκκινος. Τα zombies προφανώς συνεχίζουν και τρέχουν κανονικά. Αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά. Κάνουν spawn την ίδια στιγμή zombies τα οποία είναι special infected, παραδείγματος χάρη κάποιοι μπάτσοι οι οποίοι ξερνάνε από απόσταση, κάποιες μέλισσες οι οποίες πετάνε και σας βαράνε, κάποια σκυλιά, κάποιοι climbers που μπορούν να σκαφαλώσουν σε ό,τι τείχους έχετε φτιάξει και το καθεξής, διάφορα πραγματάκια. Και υπάρχει και ένα special infected το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού και εμφανίζεται μόνο αυτές τις νύχτες, το οποίο ουσιαστικά θέλει 3 headshot με το πιο δυνατό revolver του game για να μπορέσει να πεθάνει, το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά δύσκολο να πεθάνει. Φυσικά με το που θα φτάσετε το πρωί, όλα τα zombies, ακόμα και αυτό το special infected, θα σταματήσει να τρέχει, προφανώς όπως από οποιαδήποτε σκυλιά και οποιαδήποτε ζώα έχουν εμφανιστεί στον κόσμο σας την 7η νύχτα, όλα θα σταματήσουν να τρέχουν εκτός από αυτά. Έτσι είναι. Τι είναι λοιπόν, συνδυάζει 4 πράγματα, ας κάνουμε ένα recap. Survival με sandbox creative, zombie horror game, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο game, ότι δεν συγχωρεί πολύ και ναι, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω λοιπόν πριν αποφασίσετε να το πάρετε ότι θα είναι ένα αρκετά δύσκολο game και προφανώς πριν αποφασίσετε να το πάρετε έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Ιταρία, άμα αυτό το game λοιπόν είναι τόσο καλό, για ποιο λόγο δεν το έχω δει, για ποιο λόγο δεν έχει εμφανιστεί? Το game αυτό, όπως είπα για άλλη μια φορά, είναι σε αλφα εδώ και αρκετό καιρό. Ο λόγος που πέρασε λοιπόν για άλλη μια φορά κάτω από το ραντάρ του gaming κόσμου είναι ότι βγήκε την ίδια εποχή που βγήκανε άλλα
2, 3, 4 διάφορα survival games τα οποία μπορώ να πω ότι πέταξαν λίγο πιο ψηλά από αυτό και το συγκεκριμένο βγήκε εκτός στόχου από τον περισσότερο κόσμο, αλλά έχει ένα μικρό cult following το οποίο το ακολουθάει κανονικά και μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ 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 ωραίο community. Δεν υπάρχουν hacks από ό,τι έχω δει ουσιαστικά και το game είναι ένα αρκετά όμορφο game. Διάφορα games τα οποία βγήκαν εκείνη την εποχή τα οποία ας πούμε έγιναν κόπη το ένα από το άλλο. Παραδείγματος χάρη, το ένα είναι το H1Z1. Προφανώς το ξέρετε. Zombie crafting, zombie survival ουσιαστικά με PvP. Και το Rust. Το Rust, παραδείγματος χάρη, τώρα θα μου πείτε ότι μαντάρα, το Rust δεν έχει zombies. Ναι, τώρα δεν έχει zombies. Όταν είχε βγει το Rust στην αρχή, είχε zombies. Και γι' αυτό το λόγο το 7 Days to Die πέταξε εντελώς κάτω. Δηλαδή δεν το είδε πολύς κόσμος. Ένας άλλος λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε πολλοί κόσμος για αυτό το game είναι ότι το φτιάχνει μια εταιρεία developer team ουσιαστικά, η οποία δεν είναι γνωστή, με το όνομα The Boogie Pimps. Είναι μια μικρή developer εταιρεία που ακόμα και τώρα που ανεβάζω το βίντεο συνεχίζουν να κάνουν patch στο game, είναι πολύ active. Είναι το α16 αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά τα παιδιά, αλλά εξακολουθεί να είναι μια σχετικά γνωστή εταιρεία. Αλλά όπως το βλέπω το game, μπορώ να πιστεύω τουλάχιστον ότι δεν είναι κάποια από τα game τα οποία θα γίνει το develop μέχρι κάποια φάση και θα το παρατήσουν τύπου Cube World, τύπου όλων των άλλων games τα οποία μπήκαν σε αλφα, ο κόσμος πλήρωσε και απλά σταμάτησαν τα πάντα να αναπτύσσονται στο game. Άλλος ένας λόγος ο οποίος δεν το παίζει πολύς κόσμος, δεν το ξέρει πολύς κόσμος, είναι το θέμα του optimization. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι τα γραφικά του δεν είναι και τα top notch, δεν είναι και πολύ καλά, θα μπορούσα να πω. Είναι μέτρια προς καλά, ας πούμε. Αλλά για να μπορέσεις να ανεβάσεις λίγο τα γραφικά σου, υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέχεις. Πρώτον, το game δεν είναι καθόλου optimal με το πώς χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του δικού σου υπολογιστή. Αν έχεις έναν μέτριο υπολογιστή, δεν θα μπορέσεις να σηκώσεις το game, κυρίως γιατί μπορείς να κάνεις generate random κόσμους, και υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες το game προσπαθεί να φορτώσει και θα σου κολλήσει ολόκληρο τον υπολογιστή αν δεν έχεις χαμηλώσει όλα τα γραφικά στο μέτριο προς minimum. Εγώ που ας πούμε έχω έναν αρκετά δυνατό υπολογιστή, μπορώ σχετικά εύκολα να έχω να έχω καλά γραφικά χωρίς να κολλάω, αλλά ο υπολογιστής μου είναι και ένα μικρό τέρας ουσιαστικά που μπορεί να το υποστηρίζει. Έτσι, ναι, άμα θέλετε να πάρετε αυτό το game πρέπει να το κρατήσετε και σωστά υπόψη σας. Άλλος ένας λόγος που είναι παράγοντας για τον λόγο ότι δεν παίζει πολύ κόσμο αυτό το game είναι ότι το game αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν συγχωρεί καθόλου. Θα πω το πιο εύκολο παράδειγμα για μένα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ουσιαστικά ότι είναι το stamina και το health. Κάθε φορά που πεθαίνεις, χάνεις 10 health και 10 stamina με το response σου. Πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινάς με 100 και 100, 100 health, 100 stamina. Όταν πεθαίνεις την επόμενη φορά θα ξεκινήσεις με το maximum 90 και 90. Όταν πεθαίνεις την επόμενη φορά 80 και 80, 70, 70, με το minimum να είναι το 50. Δηλαδή την πέμπτη φορά που θα πεθάνεις θα έχεις 50 health και 50 stamina στο maximum. Αυτό γιατί είναι κακό? Προφανώς γιατί θα μπορέσεις να πεθάνεις με 3 ή 4 το πολύ hits από ένα μέτριο zombie. Δεν πρόκειται να μιλήσω καν για zombie στις 7 νύχτας. Το damage που τρως γενικώς από το fall damage θα σε επηρεάζει, γιατί και το λίγο health που θα φας damage θα είναι πολύ άσχημο. Το stamina το χρειάζεσαι για να κάνεις τα πάντα, για να τρέχεις, για να μπορείς να σπάς blocks, για να μπορείς να κάνεις repair blocks, για τα πάντα. Έτσι το 50 stamina που θα έχεις θα είναι πάρα πολύ λίγο. Αλλά το upside είναι ουσιαστικά ότι αν ξέρεις να παίζεις το game και δεν πεθαίνεις, το maximum που μπορείς να φτάσεις από health και stamina είναι στο 150, άμα τρως διάφορα σωστά πράγματα, άμα πίνεις διάφορα σωστά ποτά ουσιαστικά τα οποία υπάρχουν μέσα στο game. Έτσι ναι. Εκτός αυτού υπάρχει ένα leveling system στο game, το οποίο ουσιαστικά σου λέει ότι καθώς κάνεις το οτιδήποτε μέσα στο game αρχίζεις και παίρνεις XP και ανεβαίνουν διάφορες μπάρες, οι οποίες καθώς ανεβαίνουν θα σου δώσουν κάποια στιγμή κάποια points που μπορείς να τα ξοδέψεις σε διάφορα πράγματα, και ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορείς να κάνεις invest αυτούς τους πόντους
είναι ουσιαστικά να ανεβάσεις το maximum και το minimum stamina και health που μπορείς να έχεις στο 100 και στο 200. Πράγμα που σημαίνει ότι αν έχεις πεθάνει πολλές φορές, το health σου και το stamina σου δεν πρόκειται να πέσουν κάτω από το 100, που είναι το default όταν ξεκινάει το game, που είναι αρκετά normal. Και το maximum, όμως, ξέρεις να παίζεις, θα φτάσεις προφανώς στο 200. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να ανεβάσεις αυτό το skill tree ή διάφορα skill trees, χρησιμοποιώντας όλων των ειδών τα όπλα, ranged και melee, χρησιμοποιώντας όλων των ειδών τα items, healing items, να κραφτάρεις όπλα, να κραφτάρεις blocks, να κραφτάρεις τα πάντα, να χρησιμοποιείς healing items, να χρησιμοποιείς ρούχα, να φοράς heavy ή light armor. Ανεβαίνουν πάρα πολλά πράγματα έτσι, ναι. Αλλά εκτός αυτού πρέπει σχεδόν να ξέρεις τα πάντα για το game πριν ξεκινήσεις, για να μπορέσεις να ξεκινήσεις γρήγορα. Γιατί η 7η νύχτα δεν είναι κάτι το οποίο θα αργήσει να έρθει και πρέπει να είστε σχετικά προετοιμασμένοι για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το τι θα σας έρθει την 1η 7η νύχτα. Την 1η 7η νύχτα δεν πρόκειται να έρθουν πολλά πράγματα, αλλά όπως και να έχει, πρέπει να προσέχετε αρκετά, γιατί όσα και να έρθουν είναι γρήγορα, είναι πολύ δυνατά και ξέρουν ακριβώς που είστε. Τι εννοώ ακριβώς που είστε? Ας πούμε ότι έχετε βρει τα κατάλληλα υλικά και τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσετε να σκάψετε από την κορυφή του κόσμου μέχρι κάτω και έχετε χρησιμοποιήσει έναν λαβύρινθο, το οποίο ας πούμε τα zombies δεν θα μπορέσουν να περάσουν από μέσα. Ας πούμε λοιπόν ότι έχετε φτάσει κάτω και έχετε, ας πούμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθει άλλο zombie από γύρω σας, έχετε κλειστεί εντελώς, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τα zombies θα έρθουν ακριβώς από πάνω σας, ας πούμε δηλαδή εσείς μπορείς να είστε στο 0 και αυτά να είναι στο 200 ύψος σε θέμα blocks. Και θα αρχίσουν να χτυπάνε τα blocks από κάτω σας για να φτάσουν ακριβώς σε εσάς. Αυτό θα γίνεται μόνο την 7η νύχτα. Όλες τις υπόλοιπες νύχτες, άμα είστε κρυμμένοι, άμα δεν κάνετε πολύ θόρυβο και άμα είσαστε μακριά από zombies, τα zombies δεν θα σας κυνηγήσουν, δεν θα εμφανιστεί το μισητό αυτό hunted mark που υπάρχει στο game όταν σας κυνηγάνε τα zombies. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, δηλαδή μπορείς να δεις ότι άμα είσαι crouch ουσιαστικά μπορεί να είσαι undetected, μπορεί να είσαι sensed και μπορείς να είσαι hunted. Άμα είσαι sensed σημαίνει ότι τα zombies ξέρουν περίπου που είσαστε και θα αρχίσουν να πλησιάζουν προς τα εσάς χτυπώντας blocks, σπάζοντας blocks για να πλησιάσουν όσο πιο πολύ γίνεται μέχρι να ησυχάσουν ή μέχρι να πεθάνουν με κάποιον τρόπο. Και το hunted είναι ότι σας βλέπουν, σας κυνηγάνε και αυτό συμβαίνει είτε πρωί είτε βράδυ, έτσι, μια μεγάλη προσοχή. Ένα επίσης πράγμα που έχει το game είναι διάφορα biomes, τα οποία ανταμείβουν με διάφορους τρόπους, αλλά τιμωρούν και με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν λοιπόν τα biomes τα οποία είναι απλά δάση, τα οποία δεν έχουν πολλά πράγματα, έχουν μικρά σπιτάκια εδώ και εκεί, υπάρχουν μικρά χωριουδάκια με διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ χρήσιμα, αλλά δεν βγάζουν πάρα πολλά zombies. Υπάρχουν και οι πόλεις, οι οποίες είναι τεράστιες, με πολλά κτίρια, τα οποία θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα, από μίλι όπλα μέχρι ranged όπλα, καραμπίνες, revolver, κομμάτια για να φτιάξετε όπλα και άλλα διάφορα πράγματα, βιβλιοθήκες για να μάθετε συνταγές για armor και για όπλα, αλλά ταυτοχρόνως βγάζουν όλους τους special infected, και το πιο χειρότερο είναι τα σκυλιά, τα οποία τρέχουν κατά πάνω σας, σας δαγκώνουν και τρώτε bleed, που σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι ένα hit λιγότερο το οποίο θα χρειαστεί να φάνετε για να πεθάνετε. Έτσι, για άλλη μια φορά, το game δεν συγχωρεί, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ όταν παίζετε. Κάτι άλλο για το game δεν έχω να πω, εκτός από το γεγονός, εκτός από ότι είναι ένα πολύ ωραίο game που εμένα προσωπικά μου αρέσει, είναι πάρα πολύ προκλητικό, μπορείς να πεθάνεις κι ας είσαι ο πιο έμπειρος παίκτης στο game και ας ξέρεις να κάνεις όλες τις συνταγές και ας ξέρεις πώς να παίζεις. Άμα κάνεις ένα μικρό λάθος, το game θα σε σκοτώσει, γιατί γι' αυτό είναι φτιαγμένο το game, για να σε σκοτώνει. Είναι ένα πολύ δύσκολο game, για άλλη μια φορά το ξαναπώ, αλλά εγώ προσωπικά το απολαμβάνω πάρα πολύ. Τώρα, αυτό το βίντεο δεν είναι για κανέναν λόγο sponsored, δεν μου έχει πει κανένας να το κάνω αυτό το βίντεο, το κάνω από δικιά μου θέληση, γιατί απλά το game το εκτιμώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει αρκετές ώρες gameplay. Συγκεκριμένα έχω 700 ώρες gameplay στο game αυτό, περισσότερο από όσο έχω στο Dark Souls, πράγμα που καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνετε αμέσως δηλαδή το πόσο το έχω λιώσει, έτσι. Ναι, εκτός αυτού δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άμα σας άρεσε το βίντεο και σας αρέσει η ιδέα αυτού του game, μπορείτε να μου το πείτε για να κάνουμε ένα-δύο βιντεάκια του τύπου gameplay, για να δείτε πώς ακριβώς είναι το game, το πώς ακριβώς παίζεται το game και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν μέσα. Και άμα υπάρχει και άλλη θέληση, μπορώ να κάνω μερικά ακόμα επεισόδια, να φτάσουμε την 7η νύχτα, να δείτε πώς ακριβώς είναι και η 7η νύχτα.
Και θα δούμε ένα λόγο στα comments και τα likes. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε παρόμοια βίντεο σαν αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα like, να κάνετε και ένα subscribe και ένα share και να γράψετε και ένα σχόλιο από κάτω για το αν σας άρεσε το βίντεο, αν θέλετε να δείτε κάτι πλέον, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, από, να δείτε ένα, ας πούμε, παρόμοιο βίντεο για κάποιο άλλο game. Και ουσιαστικά, ναι, δεν έχω να πω λοιπόν κάτι άλλο για σήμερα. Ελπίζω για άλλη μια φορά να απολαύσετε το βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!